Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υφυπουργό Παιδείας. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, κύριε Δόκα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Τι σκέψεις κάνατε εσείς, πώς νιώσατε με την επίθεση στους 7 Μητροπολίτες? Εντάξει, είναι μια αποτρόπαια επίθεση. Ήδη από χθες έχουμε βγάλει ανακοίνωση ως ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους Μητροπολίτες που υπέστησαν αυτήν την επίθεση. Μάλιστα. Επίσης, στην επικαιρότητα βρίσκεται η δολοφονία, η σύζυγοκτονία, η γυναικοκτονία. Θα μας πείτε εσείς πώς τη βλέπετε, στα αγγλικά νερά. Εδώ, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, έχουμε μια γυναικοκτονία από κάποιον που μεγάλωσε με πατριαρχικά στερεότυπα, ότι οι γυναίκες είναι κτήμα. Πώς βλέπετε εσείς αυτό? Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε παλινδρόμηση σε αυτά τα στερεότυπα. Και δυστυχώς θα έλεγα πρωταγωνιστεί η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχουμε το γεγονός ότι στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου δυστυχώς οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν το δικαίωμα στην άβλωση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Και μάλιστα διαφοροποιούμενης μόνο της κυρίας Βόζεμπεργκ. Είχαμε το γεγονός μιας προσπάθειας να γίνει ένα συνέδριο δυστυχώς στην πόλη μας, στα Γιάννενα, που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, να, το οποίο ουσιαστικά έβαζε την γυναίκα ως αντικείμενο παιδοποιητικό, ότι η ίδια δηλαδή είναι υπεύθυνη επειδή επιλέγει την καριέρα της και αγνοεί την δυνατότητα να κάνει παιδιά σε μικρή ηλικία, και το οποίο μάλιστα πρωταγωνιστούσαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας με πολύ συντηρητικές και σκοταδιστικές ιδέες, όπως και πολλά από τα θέματα του συνεδρίου αυτού που μετά την λαϊκή κατακραυγή ουσιαστικά σταμάτησε. Για αυτά τα θέματα, αλλά και το θέμα των γυναικοκτονιών, πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά περίπου 20 γυναίκες έχουν πάει στην πατρίδα μας την ζωή τους. Έχουμε μία έξαρση των γυναικοκτονιών και διεθνώς και στην πατρίδα μας. Φαίνεται ότι το κομμάτι της πανδημίας ανέδειξε ακόμη περισσότερο ένα υπαρκτό θέμα. Και αύριο στην Βουλή έχουμε επίκαιρη επερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και προς όλα τα υπουργεία για το θέμα του ότι έχουν πάει πάρα πολύ πίσω οι πολιτικές ισότητας των φύλων, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, και να σας πω, κύριε Δόκα, ότι χρειάστηκε να πιέσουμε πάρα πολύ ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία των αντίστοιχων επιτροπών που υπάρχουν στην Βουλή, οι οποίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα, είχαν απολύτως αδρανοποιηθεί. Σηκώνουμε το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά έχουμε παλινδρόμηση σε άλλες εποχές, μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται από διάφορες πηγές. Το χειρότερο όμως είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει μια πολιτική διάσταση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία επιλέγει, θα έλεγα για μικροπολιτικούς λόγους, αυτή τη λεγόμενη alt-right πολιτική. Έρχεται από τις ΗΠΑ, είναι ο τραμπισμός. Υπάρχουν, για παράδειγμα, στο Ευρωκοινοβούλιο, οι απόψεις αυτές διατυπώνονται από την Πολωνία, η οποία κατήργησε το δικαίωμα στις αμβλώσεις, ακόμη και όταν είναι κακοποιητικό. Και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ένα κοινό ψήφισμα, το οποίο υπενθυμίζω εδώ να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, ότι καταψήφισαν δυστυχώς οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε αυτά, καλούμε τον ευρύτερο δημοκρατικό κόσμο και όλες τις γυναίκες να μην επιτρέψουν την παλινδρόμηση σε αυτού του τύπου τα σκοταδιστικά, θα έλεγα εγώ, στερεότυπα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία. Πολύ χαμηλά, χαμηλά οι αριθμοί, ευτυχώς, χωρίς μάσκες από σήμερα. Μετά από λίγες μέρες δεν θα έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας. Επιτέλους, την ίδια στιγμή προχωρούν οι εμβολιασμοί. Θα μας πείτε για τους ρυθμούς. Αλλά εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε πριν σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και στο διαδίκτυο, αλλά και στη Βουλή. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι αυτός δεν έχει κάνει το εμβόλιο γιατί δεν είναι δοκιμασμένο. Δεν θέλω να μιλήσουμε για την πολιτική διαφοροποίηση. Θέλω να μιλήσουμε για τη δικιά σας διαφοροποίηση, αν υπάρχει. Είστε γιατρός και ο Πολάκης είναι γιατρός. Εσείς εμβολιαστήκατε. Διαφωνείτε με αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια ύφεση της πανδημίας και αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι συσχετίζεται με την αύξηση των ανθρώπων που έχουν
εμβολιαστεί. Εντάξει, μπορεί να βοηθούν και οι θερμοκρασιακές συνθήκες και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους, όμως η πανδημία είναι εδώ. Επομένως, το κομμάτι του εμβολιασμού θα πρέπει με πολύ συστηματικό τρόπο να συνεχιστεί. Βρισκόμαστε, οι άνθρωποι που είναι καλυμμένοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στο 30% που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους για να έχουμε αξιόπιστο ανοσιακό φράγμα εν όψει του φθινοπόρου, περίπου στο 60-70%, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή, όπως ήταν βεβαίως και αναμενόμενο, και στη χώρα μας αυξάνει ο αριθμός των κρουσμάτων με τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, που ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο μολυσματική και η οποία επίσης ξέρουμε ότι προσβάλλει και τις μικρότερες ηλικίες. Επομένως, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του, με δηλώσεις και από την αρχή και η προσωπική μου άποψη, είναι ότι είναι βασικό μας όπλο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία ο εμβολιασμός, και από την αρχή και προσωπικά, αλλά και ως χώρο, σηκώσαμε το θέμα πάρα πολύ και λέγοντας μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παλεύοντας γι' αυτό να αρθούν οι πατέντες, ώστε να έχει τη δυνατότητα όλος ο κόσμος να μπορεί να εμβολιαστεί, γιατί αυτό είναι και η μοναδική σωτηρία. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αφρική ότι έχουμε πολύ μεγάλη θνησιμότητα, ακριβώς διότι δεν υπήρξε αυτή η διαθεσιμότητα των εμβολίων. Επομένως, και ατομικά η θέση μου και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του είναι ότι πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαθεσιμότητα περισσότερων εμβολίων και πρέπει να γίνει μια συστηματική προσπάθεια σε ανθρώπους που έχουν αμφιβολίες, μεγάλης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους που βρίσκονται στα χωριά και δεν υπήρξε προσβασιμότητα στον εμβολιασμό, να πάρθουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε και αυτοί να εμβολιαστούν, αλλά και η νέα γενιά, η οποία φαίνεται ότι ιδιαίτερα στη μετάλλαξη Δέλτα είναι πολύ πιο ευάλωτη. Πώς χαρακτηρίζετε λοιπόν εσείς τους ισχυρισμούς Πολάκη, που στέλνουν ένα μήνυμα, που στέλνουν ένα θολό μήνυμα, γιατί ο Πολάκης είναι και γιατρός, πέρα από πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Το μήνυμα δεν είναι θολό, το μήνυμα είναι σαφές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτήσατε και για τις προσωπικές μου απόψεις, να σας πω και κάτι ακόμη, ότι και σε παλαιότερα θέματα που υπήρχαν ενός αντιεμβολιαστικού κινήματος που αφορούσε τα παιδιατρικά εμβόλια, προσωπικά είχα πρωταγωνιστήσει στην παιδιατρική εταιρεία, αναδεικνύοντας τα ωφέλη των εμβολιασμών, πράγμα που πιστεύουμε όλοι βαθιά και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως σας είπα και με τον Προεδρό μας, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι όλα αυτά που μου λέτε. Άρα κάνει λάθος ο Πολάκης. Λοιπόν, σας έχω απαντήσει, κύριε Δόκα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα ζητήματα της εκπαίδευσης, της παιδείας. Οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται επάλ σήμερα, ειδικά μαθήματα. Τι λέτε, τι σχόλιο κάνετε, καθώς ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι πανελλαδικές, τα ΓΕΛ τελείωσαν. Τι σχόλιο κάνετε, πώς ήταν αυτές οι πανελλαδικές? Υπάρχει και η ΕΒΕ, η νέα βάση εισαγωγής. Τι λέτε λοιπόν? Το σχόλιο που κάνουμε είναι ότι αυτά τα παιδιά είχαν την μεγαλύτερη δυσκολία και λόγω της πανδημίας. Για 2 χρόνια στερήθηκαν την εκπαιδευτική δυνατότητά τους μέσα στο σχολείο τους να βοηθηθούν για αυτό το δύσκολο στοίχημα για την ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν ελήφθη υπόψη. Η κυρία Κεραμέως δεν είχε πάρει τα απαραίτητα μέτρα, όπως είχαμε πει, για αραίωση των μαθητών, για επιτάχυνση του εμβολιασμού, για τακτική και σοβαρή επιδημιολογική διάθεση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα σχολιά μας να μείνουν περισσότερο χρόνο σε σχέση με όλα τα σχολεία της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη δυσκολία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία. Να πω εδώ ότι παιδιά που δεν είχαν προσβασιμότητα στην τηλεεκπαίδευση, περίπου το 1/3, προφανώς είναι τα παιδιά που θα έχουν πολύ λιγότερες δυνατότητες αυτές τις εξετάσεις. Το 75% των παιδιών που μπήκαν στην τηλεεκπαίδευση λένε ότι δεν εμπέδωσαν την ύλη. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Κεραμέως επέμενε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά να υλοποιήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα θέσει εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 20-25-30.000 παιδιά. Αυτό θα το δούμε. Πολύ λιγότερα, λέει το Υπουργείο. Πολύ λιγότερα, λέει το Υπουργείο. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι μια λάθος επιλογή, μια ταξική επιλογή, διότι ο στόχος του Υπουργείου είναι να διοχετεύσει αυτά τα παιδιά προς τον ιδιωτικό τομέα. Τι εννοούμε δηλαδή? Ότι τα παιδιά αυτά που για κάποιους λόγους αυτή την εξέταση δεν θα καταφέρουν να γράψουν όπως πρέπει, δεν έχουν κανένα κριτήριο αν μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι μα γράφει χαμηλές επιδόσεις, άρα πώς μπορεί να παρακολουθήσει, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού εάν μπορεί να πληρώσει και να πάει στα ιδιωτικά κολέγια, τα οποία ιδιωτικά κολέγια δεν αξιολογούνται όπως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε αυτά, ούτε οι εκπαιδευτικοί τους,
ούτε τα προγράμματα σπουδών και των οποίων με μια νυχτερινή τροπολογία, λέω εγώ, τα πτυχία τους θα εξίσωσαν με τα πτυχία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Άρα είναι μια συνειδητή επιλογή η οποία κοινικά και ανάλυτα εφαρμόζεται σε αυτή τη σκληρή χρονιά της πανδημίας και θα στείλει πολλές χιλιάδες παιδιά εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πολλά περιφερειακά τμήματα να κλείσουν, με αποτέλεσμα αυτό να έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και να χαθεί και πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο θα πάρει τον δρόμο της εξελικιάς. Εμείς καλούμε... Ναι, κυρία Τζούφη, έχετε μια εκδήλωση για την παιδεία τη Δευτέρα. Καλούμε την Υπουργό να μην αφήσει κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να προχωρήσει. Αυτό οφείλει να κάνει τώρα σε γρήγορους διορισμούς. Δεν τους έκανε πέρυσι τους διορισμούς. Φέτος φεύγουν πάνω από 8.000 εκπαιδευτικοί. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται πάνω από 15.000 διορισμούς, διότι αλλιώς θα έχουμε ένα τεράστιο νούμερο αναπληρωτών. Πέρυσι είχαμε πάνω από 40 με 45.000. Καταλαβαίνετε, δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και η Υπουργός αρνείται να τοποθετηθεί για μόνιμους διορισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Αντίθετα, ετοιμάζει και άλλα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει με κλειστά τα σχολεία και απόντες στους εκπαιδευτικούς το καλοκαίρι, που θα κάνει ακόμη χειρότερη. Τι νομοσχέδια? Τι νομοσχέδια? Το νομοσχέδιο για την παιδεία περιλαμβάνει, όπως την λέει αυτή, την αυτοαξιολόγηση των σχολείων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά θα δημιουργηθούν σχολεία πολλών ταχυτήτων. Τα χειρότερα σχολεία που δεν θα αξιολογούνται σωστά θα είναι αυτά στα οποία δεν θα υπάρχουν πόροι, θα είναι αυτά στα οποία θα έχουμε πρόβλημα και κάποια από αυτά μπορεί και να κλείσουν. Το ίδιο ισχύει και για σχολιά τα οποία βρίσκονται σε δύσκολες περιοχές. Ήδη συζητείται το θέμα να καλυφθούν αυτές οι περιοχές με την τηλεεκπαίδευση. Επίσης έχουμε ένα σκληρό σύστημα όπου θα έχουμε τους παλιούς επιθεωρητές. Εσείς λέτε όχι στην αξιολόγηση, κυρία Τζούφη? Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρώτα πρέπει να φτιάξεις ένα αξιόπιστο σύστημα, δηλαδή να εξασφαλίσεις μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο να το επιμορφώσεις, και αφού αυτό το εξασφαλίσεις, από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς υπήρχε η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας, την οποία αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων και όχι ένας επιθεωρητής εκπαίδευσης, διορισμένος από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αξιοκρατική αυτή η αξιολόγηση, κυρία Βουλευτή? Είναι αξιοκρατική μια αξιολόγηση από τους συναδέλφους? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη αξιολόγηση και στο δημόσιο γενικότερα και στους εκπαιδευτικούς? Εγώ δεν λέω οποιαδήποτε αξιολόγηση, αλλά δεν είμαστε ούτε σε αυτή τη φάση το 2021 όριμοι ως κοινωνία να κάνουμε μια σοβαρή αξιολόγηση στο δημόσιο και στην εκπαίδευση? Ακούστε, το ζήτημα της αξιολόγησης το σηκώνει πάρα πολύ ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι με αφορμή αυτό ο κύριος Μητσοτάκης είχε θέσει πάνω από 2.500 εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα και κυρίως ήταν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ. Τότε λοιπόν είχαν κλείσει πάρα πολλές ειδικότητες και τεχνικές σχολές και όλοι αυτοί είχαν διοχετευτεί προς τα ΙΕΚ. Ήταν ο περίφημος νόμος Αλβανιτόπουλου. Δεν έγινε λοιπόν καλύτερη η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Πότε τα πράγματα πήγαν καλύτερα? Όταν το 2016 ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε ευρωπαϊκούς πόρους, έδωσε πολύ περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέους θεσμούς μέσα στα επαγγελματικά και τεχνικά λύκεια, όπως τη μία νεαρχή στα ΕΠΑΛ, τη μαθητεία, και επιβραβεύτηκε γι' αυτό. Πρώτα λοιπόν φτιάχνουμε το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον, εξασφαλίζουμε μόνιμους διορισμούς και ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς μας, μπαίνουμε σε διαδικασίες επιμόρφωσης και μετά συζητούμε την συνολική πρώτα αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που βρισκόμαστε με δημοκρατικές διαδικασίες, και αυτό μπορεί να βοηθήσει τα σχολιά μας να πάνε μπροστά, διότι οι άλλου τύπου ιδιωτελείς αξιολογήσεις δεν βοηθάνε τα πράγματα να πάνε μπροστά, και ο στόχος είναι να κλείσουν σχολιά. Και μάλιστα αυτές είναι πολιτικές οι οποίες δυστυχώς υλοποιήθηκαν, είναι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στη Λατινική Αμερική, που οδήγησαν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στη Χιλή ξεσηκώνονται και να ξαναυπάρξει πάλι δημόσιο εκπαιδευτικό. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 15 χιλιάρικα να παίρνει ένα πτυχίο
και κάποιος άλλος να δίνει πανελλαδικές εξετάσεις ψυχοφθόρες ιδιαίτερα και να κόβεται από διάφορες συνθήκες. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Πρέπει να δούμε συνολικότερα την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και την ελεύθερη πρόσβαση. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, μιας και λέτε για τους εκπαιδευτικούς προσλήψεις. Έχουν να γίνουν πολλά χρόνια προσλήψεις. Εσείς γιατί δεν κάνατε προσλήψεις εκπαιδευτικών? Είχαμε προγραμματίσει τις προσλήψεις, τις δικές μας έκανε η κυρία Κεραμέως στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς έμεινε εκεί και μάλιστα με ένα αξιολογικό σύστημα. Ναι, γιατί δεν τις κάνατε όσο κυβερνούσατε? Με ένα σύστημα προσλήψεων που εν τέλει, παρά τις αντιρρήσεις οι οποίες υπήρχαν, έκανε μία προσπάθεια από τη μια μεριά να μετρήσει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών που γύριζαν σε όλη την Ελλάδα, αλλά να βάλει και αξιολογικά κριτήρια, αντικειμενικά κριτήρια, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τις μετεκπαιδεύσεις. Εφάνηκε λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος οδήγησε στο να έχουμε για πρώτη φορά μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που δεν είχε γίνει ποτέ. Ήδη είχαμε προγραμματίσει και 10.500 προσλήψεις στη γενική εκπαίδευση. Δεν τις έκανε πέρυσι η κυρία Κεραμέως. Μέχρι στιγμής δεν τις εξαγγέλει. Σας είπα ότι φεύγουν φέτος περίπου 7.500 με 8.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχουν χρήματα από τα ΕΣΠΑ, άρα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι είχαμε εμείς στους μνημονιακούς χρόνους που ξεκινήσαμε τις προσλήψεις μόλις βγήκαμε. Μάλιστα. Από τα μνημόνια. Το κρατάω, αξιολογείται. Πείτε μου για την εκδήλωση της Δευτέρας. Όπως πιθανόν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί και εκεί αντί να προσλάβουμε 3.000 μέλη ΔΕΠ τα οποία χρειαζόμαστε και βεβαίως και χρήματα, προσλαμβάνουμε αστυνομικούς να τους βάλουμε μέσα στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Πείτε μου για την εκδήλωση της Δευτέρας, για να κλείσουμε, κυρία Τζούφη. Έχετε μια εκδήλωση για την εκπαίδευση, για την παιδεία εδώ, στα Γιάννενα. Βεβαίως. Τη Δευτέρα λοιπόν στα Γιάννενα να κάνουμε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων με πρωτοβουλία της θεματικής του ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα μας θα είναι ακριβώς η μείωση των εισακταίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από κάτω βέβαια ο κύριος τίτλος είναι «Ανισότητες και αποκλεισμοί». Τι ακριβώς έφερε η διετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ποια είναι η αντιπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως αυτό απευθύνεται προς την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Οφείλουμε να πούμε ποιες είναι οι αντιπροτάσεις μας και να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση και στον τομέα της παιδείας, αλλά και συνολικά στο κομμάτι της διακυβέρνησης της χώρας, η οποία είναι αδύρυτη ανάγκη για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζούφη. Να είστε καλά. Εγώ, να είστε καλά.